Θα καλημερίσουμε, αφού το ευχηθούμε και καλή εβδομάδα, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και πριν από ότι ο κύριος Σέρμπος προσφάτως είναι και ο σύμβουλος σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής και στρατηγικής του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Καλημέρα, κύριε Σέρμπο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σαχή. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Κύριε Σέρμπο, θέλω να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας. Έχουμε μπει πια, έχουμε χάσει και τις μέρες, 25 προς 26 μέρες, πάμε για μήνα δηλαδή, σε μια υπόθεση που αφενός μεν στο ανθρωπιστικό της κομμάτι τη βιώνει ο ουκρανικός λαός, έχει όμως ευρύτερες προεκτάσεις. Αν σας ρωτήσω σήμερα, πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε πολιτικά, γεωπολιτικά, και όχι μόνο σε αυτή καθ' αυτή την κρίση με επιφαινόμενο την Ουκρανία, σχηματοποιείται, πιστεύετε, ένας άξονας του που βρισκόμαστε? Σχηματοποιείται, αλλά χωρίς τις συντεταγμένες του, διότι ως ένα βαθμό αυτό θα είναι απόρρια, όχι τόσο όταν και όποτε φτάσουμε σε μια εκεχηρία, δηλαδή σε μια κατάπαυση του πυρός, κύριε Σαχίνη, αλλά όταν και όποτε φτάσουμε σε μια συμφωνία, γιατί εκεί πέρα, αν θέλετε, θα πολλά πράγματα που αφορούν την επόμενη μέρα θα είναι, αν θέλετε, και συνάρτηση σε ποιο βαθμό εκεί κάποιος θα ιτηθεί επώδυνα ή κάποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής ή ενδεχομένως να προκύψουν πολύ σημαντικοί συμβασμοί και για τις δύο πλευρές. Αυτό που σίγουρα είναι περισσότερο ξεκάθαρο και αφορά, αν θέλετε, γενικότερα αυτό που λέμε ισορροπίες δυνάμεων ανά παγκόσμια περιφέρεια, είναι ότι θα έχουμε πολλές μεγάλες αναδιατάξεις, ξεκινώντας από την ίδια την Δύση, αλλά σίγουρα όλοι οι περιφερειακοί δρόντες θα επηρεαστούν. Και αυτό διότι, το λέγαμε και από πριν, η Ουκρανία μπορεί να ήταν το δέντρο, το δάσος όμως αφορούσε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία και γενικότερα σε μια δεκαετία που ούτως ή άλλως είχε μεταβατικά χαρακτηριστικά για το διεθνές, σύστημα. Mm-hmm. Νομίζω μια παράμετρος που πρέπει να βάλουμε εδώ αφορά πρωτίστως, αν θέλετε, και την ίδια την Ευρώπη και πώς θα πρέπει να αναδιατάξει όλη την αρχιτεκτονική της για την ασφάλεια. Σε σημαντικό βαθμό, βέβαια, και για κάποια χρόνια σε πολύ στενό συντονισμό και βηματισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουμε μια, πάντα λέω με τα σημερινά δεδομένα και θέλω να είμαι προσεκτικός πάνω σε αυτό, έχουμε μια πολύ σημαντική στροφή εκ μέρους της Γερμανίας. Αυτό υπό προϋποθέσεις, και εδώ αφορά φυσικά και το ρόλο της Γαλλίας, θα μπορούσε να δώσει ισχυρότερο αποτύπωμα τα χρόνια που έρχονται σε έναν καταρχήν ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως, αν θέλετε, σε δεύτερο χρόνο όλη αυτή την κουβέντα που κατά καιρούς έχουμε για ευρωπαϊκή κυριαρχία και ευρωπαϊκή αυτονομία, όπου το πιο σημαντικό, και εδώ είναι κάτι ίσως που δεν το βάζουμε συστηματικά και η κρίση τα κουμπώνει αυτά τα δύο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι ότι και τα ζητήματα της οικονομίας θα συνδεθούν πολύ περισσότερο με τα ζητήματα της ασφάλειας. Άρα εδώ η πρόκληση είναι, κύριε Σαχίνη, αν και κατά πόσο θα μπορέσει να αναζωογονηθεί συνολικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο εγώ τουλάχιστον το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν με πολύ μεγαλύτερο βαθμό βούλησης κάτι που αφορά, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μέλων, που είναι η άμυνα και η ασφάλεια, και αυτό είναι ένας από τους λόγους, αν θέλετε, που ποτέ δεν καταφέραμε να κάνουμε και πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, ένα είναι το σκέλος της Ευρώπης. Ένα δεύτερο κομμάτι που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά είναι πώς θα απαντήσει η Δύση, μια Δύση που κακά τα ψέματα είχε καταγράψει και σημαντική υποχώρηση και θα έλεγα και υποχώρηση εντός τυχών, σε όλο αυτό που λέμε δημοκρατία, λαϊκισμός, άνοδος αυταρχικών δυνάμεων, ανελεύθερης δημοκρατίας, η κρίση μεγάλη της παγκοσμιοποίησης, σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα ρήγματα και τις αβεβαιότητες, έτσι ώστε να αποκρούσει πολύ περισσότερο, αν θέλετε, αποτελεσματικά όλα τα καθεστώτα και τις μορφές διακυβέρνησης που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις, που δεν θέλουν να αναθεωρήσουν θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού, τουλάχιστον έτσι όπως τους φυρηλατήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το τρίτο είναι το κομμάτι, αν θέλετε, της Κίνας. Δηλαδή, τι μηνύματα θα πάρει η Κίνα από αυτόν τον πόλεμο. Γι' αυτό, ξέρεις, πάνε σημαντικό το πώς και με ποιο τρόπο θα κλείσει. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη σχέση της με την Ρωσία και σε ποιο βαθμό η Δύση θα καταφέρει, ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας υπόψη
ότι όλη η πολιτική τους πλέον ήταν κυρίως για την ανάσχεση της Κίνας, πηγαίνοντας σε μια αλλαγή παραδείγματος, τουλάχιστον αυτό που είχαμε επί περίοδο, αν θέλετε, Ομπάμα, δηλαδή να δεσμευτεί η Κίνα σε κάποια συνεργατικά πλαίσια και μήπως αυτό φέρει κάποια πιο θετικά αποτελέσματα. Εάν και κατά πόσο η Δύση θα μπορέσει παράλληλα, αν θέλετε, να μην πέσει μέσα στην παγίδα, αν θέλετε, μόνο της Ρωσίας, που ούτως ή άλλως και πρώτου πολέμου είχε ένα γεωπολιτικό outlook μέσω μακροπρόθεσμα αρνητικό, αλλά θα μπορέσει, αν θέλετε, την ίδια στιγμή να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της, αποκρούοντας τον ρωσικό ανωτεροτισμό, αλλά την ίδια στιγμή συνεχίζοντας, αν θέλετε, να προσπαθήσει να κρατήσει μια ευνοϊκή για την ίδια ισορροπία δυνάμεων εκεί που θα παιχτεί το παιχνίδι αργότερα για το διεθνές σύστημα, που είναι η περιοχή της Ασίας και κυρίως της νότιας και ανατολικής Κίνας. Άρα, κύριε Σερμπό, δεν συμμερίζεστε τις απόψεις που αναπτύσσονται και στη Δύση, από ορισμένους, όχι από όλους, πρέπει να το πω αυτό, ιδίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ότι η Ευρώπη δεν εξέλαβε υπόψη της στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και σταθερότητας τα αιτήματα και τα θέλω της Ρωσίας για ένα ενιαίο σύστημα, τα αγνόησε και η Ρωσία χτύπησε με αναθεωρητική πολιτική. Δηλαδή, λένε κάποιοι, αν γυρίσουμε 25 μέρες πίσω, μήπως μπορούσε να είχε αποφευθεί όλο αυτό? Εσείς λέτε ότι ούτως ή άλλως ήταν προσχηματικό. Προσέξτε, έχω μια διαφορετική προσέγγιση πάνω σε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ εύστοχο το επιχείρημά σας. Υπό την έννοια, αυτό ίσως, ξέρετε, ουσιαστικά φωτογραφίζει, κύριε Σαχίνη, αν και κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε και εμείς μια αυτοκριτική ως Δύση και τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, ώστε να έχει αποφευθεί μια τέτοια εξέλιξη. Εδώ νομίζω θα σημείωνα δύο χρονικές περιόδους. Η μία περίοδος θα πάμε πολύ πιο πίσω. Καταρχάς, να εντοπίσουμε κάτι, αν μου επιτρέπετε. Είναι έτσι ή ήταν προσχηματικό από την πλευρά της Ρωσίας? Δηλαδή, ακόμη και αν ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση των κύριων πυλώνων της Ευρώπης, πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Προσθέστε και αυτό, ναι, δηλαδή. Εγώ θεωρώ, κοιτάξτε, εγώ δέχομαι κάποια σημεία, θέλετε, επειδή υποθέτω είδατε το άρθρο του Τζον Μερσάιλερ, ναι. Και αυτά που είχε γράψει το 2014. Έχω μια διαφορετική εκτίμηση όσον αφορά το πώς, πού τοποθετεί το επιχείρημά του. Εγώ τους άλλους ανήκα σε αυτούς οι οποίοι περιμένανε τη ρωσική εισβολή, απλώς δεν την περίμενα συνολικά σε επίπεδο ουκρανικής επικράτειας, περίμενα κάτι πιο στοχευμένο ανατολικά και νότια. Τώρα, πάμε πίσω. Εγώ γυρνάω τη συζήτηση στη δεκαετία του 90. Εκεί νομίζω ενδεχομένως χάθηκε μια ευκαιρία, είναι βέβαια κάτι που είναι πολύ συζητήσιμο, είχε μεγάλο ρίσκο, αν και κατά πόσο προανόδου του Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν το λέω τυχαία όλο αυτό, κύριε Σαχίνη, θα μπορούσε να επιδιωχθεί μια περισσότερο συμπεριληπτική στρατηγική της Δύσης έναντι της Ρωσίας. Παρόλο που, επαναλαμβάνω, και αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Εκεί επικράτησαν άλλες αντιλήψεις, νομίζω, κυρίως από τις ΗΠΑ και πολλοί Αμερικάνοι αξιωματούχοι. Έχω κουβεντιάσει και εγώ πολλές φορές μαζί στο παρελθόν, ειδικά το 2014 μετά την κρίση στην Ουκρανία. Υπήρχε μια αυτοκριτική σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, εφόσον χάθηκε αυτή η ευκαιρία, για να έρθω στο πιο πρόσφατο, ειδικά για μένα μετά το 2014, δεν θέλω καν να σας πάω πιο πίσω σε επίπεδο γεωργίας, και ειδικά λαμβάνοντας υπόψη αυτή την νευραλγική θέση που έχει η Ουκρανία με όρους στρατηγικού βάθους για τη Ρωσία, το πώς αντιλαμβάνεται τις ενδιάμεσες ζώνες ασφαλείας, εκεί νομίζω είχαν πέσει οι μάσκες. Άρα έπρεπε να χτιστεί μια πολύ πιο αξιόπιστη αποτροπή από την πλευρά της Δύσης. Για σειρά λόγων δεν έγινε αυτό. Υπάρχουν ευθύνες από την Αμερική που κατέβαλε κάποιες προσπάθειες. Εκεί όμως, και πάλι δεν σας το λέω τυχαία, δείτε, το θυμάστε κι εσείς πολύ καλά, κύριε Σαχίν, πότε συμβαίνουν όλα αυτά. Συμβαίνουν σε μια Ευρώπη που ακόμα ταλαιπωρείται και προσπαθεί, αν θέλετε, να ισορροπήσει από τη μεγάλη κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Αυτό μας πήγε πολύ πίσω και, μεταξύ άλλων, μας πήγε πίσω, αν θέλετε, σε αυτά τα ζητήματα. Άρα κακώς πολύ, και ενώ κυρίως πολιτικές ελίτ πέσανε από τα σύννεφα με βάση αυτό που έχουμε από την 22η Φεβρουάριο. Οπότε είναι δύο εδώ τα κομμάτια. Εκεί που θα συμφωνήσω με τον Μερσάιμερ, και είναι κάτι που το θέτω και εγώ σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, ήταν στην πτώση του Γιανουκόβιτς. Αυτό ήταν κάτι που δεν το περίμενε ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαι αρκετά σίγουρος γι' αυτό, είμαι αρκετά σίγουρος ότι ευνηδιάστηκε, υποτίμησε όλα τα οποία είχαν καταφέρει να στήσουν επί του εδάφους οι Αμερικανοί. Ουσιαστικά όμως μέσω του Γιανουκόβιτς, κύριε Σαχίν, ήθελε να ανατρέψει και όλο τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της Ουκρανίας και ενδεχομένως χωρίς να αχυθεί καθόλου αίμα, χωρίς να χρειαστεί αν θέλει να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της ισχύ η Ρωσία. Εκεί ήταν, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη αλλαγή παραδείγματος. Η Ρωσία απάντησε με την Κρυμαία καταρχήν και εκεί φάνηκε ότι θα μπούμε πλέον σε μια νέα περίοδο, αν θέλετε, αντιπαράθεσης. Άρα οι όποιες ανησυχίες, όλα αυτά που είπατε και εσείς για τη Ρωσία και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, αυτά ήταν θέματα που πρέπει να δούμε τη δεκαετία του 90. Εφόσον αυτό δεν συνέβη, ως ένα βαθμό οι εξελίξεις ήταν προδιαγεγραμμένες, όχι τόσο στο τι θα έκανε ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά όσο στο τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η Δύση. Και κλείνω με κάτι σημαντικό. Στο διάγγελμά του Ρώσου Πρόεδρου πριν την εισβολή, στα πρώτα 30 λεπτά δεν υπήρξε καμία μα καμία απολύτως αναφορά στο ΝΑΤΟ και την Ατλαντική Συμμαχία. Αυτό το κρατάμε, ειδικά με χώρες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με το αυτοκρατορικό τους παρελθόν. Δεν εξυγχρονίσανε την οικονομία τους. Αυτό φαίνεται ακόμα και στις ένοπλες δυνάμεις, πολλές φορές επιχειρησιακά. Και μεταξύ άλλων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να θρέφουν και τον πληθυσμό τους και μια κουλτούρα που ανατροφοδοτείται από αυτά, να σου δώσω κάτι πίσω από όλο αυτό το περασμένο, αν θέλετε, μεγαλείο που έχεις, και επαναλαμβάνω, με όρους πλέον τσαρικής Ρωσίας. Γι' αυτό και εκεί υπήρξε όλο αυτό το αφήγημα, για μένα με πολύ έντονα προπαγανδιστικά χαρακτηριστικά και διαστρέβλωση της ιστορίας, όσον αφορά, αν θέλετε, ότι εδώ επρόκειται περί ενός ιστορικού λάθους που πάνω κάτω πρέπει πλέον η Ρωσία να αποκαταστήσει. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου στέλνουν εδώ αρκετά μηνύματα ακροατές. Σε αυτή τη σχέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης Ρωσίας επισήμαναν την ανάγκη απεξάρτησης, για παράδειγμα, από το φυσικό αέριο, ενεργειακά. Μου λένε πολλοί εδώ, μου στέλνουν μηνύματα, ρωτήστε τον κύριο Σέρμπο. Αλήθεια, για αυτά δεν πρέπει να μιλήσει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε, που σε εμάς κουνούσαν το χέρι, κάνοντάς μας και ενεργειακά εξαρτημένους πλήρως με εισαγωγές φυσικού αερίου και τεχνολογία δική τους, και την ίδια ώρα αυτοί είχαν προσκολήσει τη Γερμανία, δηλαδή τον κύριο μπροσταροκριό της Ευρώπης, σε μια τέτοια εξάρτηση. Αυτοί δεν πρέπει να λογοδοτήσουν. Ασφαλώς έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό κιόλας με πιο, αν θέλετε, διαφορετικό τρόπο σας είπα ότι όταν βλέπεις ξεχωριστά τα ζητήματα της οικονομίας, ή αυτό που λέμε πιο απλά για τους ακροατές μας, εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα, και τα οποία τα βάζεις σε ιεράρχηση υψηλότερη συγκριτικά με τα ζητήματα της ασφάλειας, πολλό δε μάλλον με τόσο ισχυρό γεωπολιτικό αντίκτυπο, αντιλαμβάνεστε τα όρια και το πόσο κοντόφθαλμες είναι, αν θέλετε, τέτοιες πολιτικές. Αυτό δεν συνέβη και ήταν σφάλμα, και νομίζω το ξέρετε κι εσείς, η Γερμανία για δεκαετίες επένδυσε σε μια πολιτική ουσιαστικά να πάμε τη Ρωσία σε ένα πιο συνεργατικό μοντέλο, κλειδώνοντάς της μέσω από μια αμοιβαία οικονομική εξάρτηση που για τη Γερμανία είναι το σκέλος που αναφέρατε, δηλαδή η ενεργειακή της εξάρτηση, που προσέξτε, θα το πούμε για τους ακροατές μας, για την κουλτούρα της Γερμανίας είναι μια σταθερά που τη θεωρούσαν πολύ απαραίτητη για τη βιομηχανία τους, και για τη Ρωσία όμως ότι η Γερμανία είχε πρόσβαση λόγω του μη εξυγχρονισμού της ρωσικής οικονομίας σε μια σειρά γερμανικών επενδύσεων. Άρα και τα δύο μέρη ήταν, αν θέλετε, θετικό αυτό το πρόσημο. Και βέβαια εκεί όμως τι έγινε, είχες γερμανικές αποφάσεις που σε μεγαλύτερο βαθμό, αν θέλετε, υπηρετούσαν το εθνικό καπελάκι και το εθνικό συμφέρον της χώρας, σε μικρότερο όμως βαθμό το ευρωπαϊκό, ασφαλώς και το ευρωατλαντικό, αλλά αλίμονο, το διαπιστώνουμε όλοι, ότι μετά την Ουκρανία το μάρμαρο και το μεγαλύτερο κόστος για την επόμενη μέρα θα το καταβάλει η Ευρώπη. Γιατί θα πρέπει να κάνεις πολύ πιο γρήγορα πράγματα που δεν ξεκίνησες νωρίτερα και ενδεχομένως θα είχαν και πιο απαλό αποτύπωμα και στις ίδιες ευρωπαϊκές κοινωνίες, κύριε Σαχίνη. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα, αν θέλετε, μαραθώνιο που θα έχει και ένα υψηλότερο κόστος και στα θέματα της ενέργειας. Σωστά. Και σε επίπεδο μου λέει εδώ, κύριε Σέρμπο, ένα κομμάτι ακροατών ακούγοντάς σας, ότι πρακτικά με το ενεργειακό, που είπατε, χωρίς καν να φταρνιστεί η Ρωσία, τρόπος του Λέγιν, οι Ευρωπαίοι πολίτες πηγαίνουμε στη δουλειά με κάρα και θα ανάψουμε και σπαρματσέτα. Μήπως, και εγώ προεκτείνω αυτό που λένε οι ακροατές, μήπως αυτή η σχάση που είναι στον ευρωπαϊκό χώρο είναι οριστική και πρέπει να τη δούμε, έχετε μια τέτοια ικανότητα, με μια μεγαλύτερη οπτική? Τι εννοώ? Προφανώς ο δυτικός κόσμος φαίνεται σε αυτή τη φάση ότι παίρνει διαζύγιο μετά την εισβολή της Ρωσίας με τη Ρωσία. Αυτό είναι εμφανές. Είναι όμως μόνο αυτός ο κόσμος σήμερα, ή σε έναν, όπως τον λένε οι αναλυτές, πολυπολικό κόσμο,
δεν είναι και δεδομένο ότι οι ισορροπίες είναι υπέρ ημών, ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το λέω με την έννοια της Κίνας που είπατε, της Ινδίας, άλλων χωρών. Εάν κάνουμε αυτούς παιχνίδια, αν το πω λαϊκά, η Ρωσία, θα ιδρώσει ταυτή της. Προσέξτε, ναι, θα ιδρώσει, αν θέλετε, ταυτή της. Υπό ποια έννοια? Ότι υπάρχουν τομείς πολιτικής που αυτές οι χώρες που αναφέρατε δεν έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απολαμβάνει η Δύση. Δηλαδή, αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι από τη Δύση, πέρα από αυτό που έγινε, ουσιαστικά να βάλω ένα χέρι σε 300 δισεκατομμύρια στα κεντρικά αποθέματα της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Προσέξτε αυτό, κύριε Σαχίνη, δεν θα περάσει απαρατηρητό από άλλους μεγάλους παίκτες. Το δεύτερο είναι η υψηλή τεχνολογία. Δηλαδή, η Δύση εκεί κρατάει ακόμα ένα πλεονέκτημα, το οποίο σήμερα που μιλάμε δεν το διαθέτει ούτε η Κίνα, ούτε ασφαλώς και χώρες όπως η Ινδία. Άρα εκεί δεν μπορεί αυτό να το εξισορροπήσει η Ρωσία, που μεταξύ άλλων χρειάζεται κάποιο αυτό το υλικό και για να συνεχίσει να κρατάει τις ένοπλες δυνάμεις της, ξέρετε, σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα, αν θέλετε, σε ποιο βαθμό μια σειρά χωρών, ειδικά αν δεν σταματήσει γρήγορα ο πόλεμος, ενδεχομένως θα θέλουν, προσέξτε, μπορεί να στηρίζουν με ΑΒ τρόπο να έχουν μια ανοχή προς τη Ρωσία, αλλά είναι διαφορετικό να θες και εσύ να εμπλακείς ένα πλέγμα κυρώσεων. Υπάρχει όμως εδώ ένας μεγαλύτερος κίνδυνος, που σωστά τον περιγράψετε. Δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία αποσύνδεσης, δηλαδή αυτό που λέμε το decoupling της παγκοσμιοποίησης, και εκεί η Δύση, θυμάστε, τα συζητούσαμε με αφορμή και την πανδημία πολλές φορές, ειδικά όσον αφορά την περίπτωση της Κίνας, να προσπαθήσουμε, αν θέλετε, να χωρίσουμε στρατόπεδα. Αυτό καλό θα είναι, ξέρετε, πολλές φορές κάποιες κρίσιμες αποφάσεις δεν πρέπει να πάρθουν εν θερμό, και η λογική είναι, στέλνοντας το σωστό μήνυμα προς τη Ρωσία, να αφήνεις χώρο για συντονισμό πολιτικών, ακόμα και χώρες με τις οποίες, αν θέλετε, δεν μοιράζεσαι ακριβώς την ίδια προσέγγιση. Αυτό είναι απαραίτητο. Και επίσης δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι ακόμα έχουμε φτάσει σε έναν πολυπολικό κόσμο, τουλάχιστον όσο αφορά τη δομή του διεθνούς συστήματος. Γι' αυτό και σας ανέφερα ότι κυρίως είναι οι περιφερειακές ισορροπίες, αν θέλετε, δυνάμεων που θα μας απασχολήσουν. Εκεί όμως και κλείνω, επειδή το θέτουν εκεί και οι ακροατές σας, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, επαναλαμβάνουμε, έχουμε μια στροφή υπό προϋποθέσεις που θα είναι θετική και για την Ελλάδα, πάντα όμως με τη λογική ότι και η Ελλάδα θα μπει πιο ενεργά σε ένα ενδοευρωπαϊκό και όχι μόνο τραπέζι διαπραγμάτευσης, όπου με ισόρροπο τρόπο θα υπηρετείται το εθνικό με το ευρωπαϊκό. Γιατί, ξέρετε, είναι μια περίοδος που το κάθε κράτος μέλος σκέφτεται την επόμενη μέρα και πώς θα πλασαριστεί καλύτερα. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία και για μας, και μεταξύ άλλων η ευκαιρία θα ήταν ειδικά για την Ελλάδα, που το έχει νιώσει στο πετσί της λόγω της σκληρής δημοσιονομικής κρίσης και τα ζητήματα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, εδώ είναι ένα πολύ κρίσιμο, αν θέλετε, κομμάτι, το οποίο η Ελλάδα έχει πολλούς λόγους μαζί με άλλες χώρες να επιδιώξει μια πολύ πιο ισορροπημένη προσέγγιση, προκειμένου να θωρακιστεί το οικοδόμημα και να μπούμε και σε αυτά τα ζητήματα της ασφάλειας και της άμυνας πολύ πιο έντονο, που νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι και για λόγους εθνικούς. Η Ελλάδα πάντοτε είχε μια καθαρή, αν θέλετε, γραμμή και θέση πάνω σε αυτό, διότι εναρμονίζεται και η εθνική μας ατζέντα όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας, και προκειμένου όμως να δούμε και άλλες χώρες, και εκεί πρέπει να δούμε τη στροφή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, θα στέκεται όχι με όρους επιτίδιου ιδιαίτερου, αλλά θα μπαίνει πολύ πιο ενεργά και σε θέματα όσον αφορά παραδείγματα χωρών που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις αντί του status quo. Θα έρθω σε αυτό το κεφάλαιο. Δώστε μου μια γρήγορη απάντηση, επειδή σας ακούω, είναι πάρα πολύ. Βλέπω εδώ βροχή μηνυμάτων, κύριε Σέρμπο μου. Λένε εδώ, ρωτήστε τον κύριο Σέρμπο. Δημόσιες επενδύσεις μηδέν, γιατί δεν υπάρχει δημόσιο χρήμα. Χαρτί δηλαδή, ουσιαστικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν δεν υπάρξει νέο δημόσιο χρήμα χωρίς χρέος σε αυτή τη νέα κατάσταση με ευρώ, πώς θα γίνει αυτό η επανεκκίνηση της Ευρώπης? Ρωτάει ο κόσμος. Μπορείτε να τους δώσετε μια σύντομη απάντηση? Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό αυτό που ad hoc κάναμε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κύριε Σαχίνη, ουσιαστικά η ίδια η Γερμανία το ζήτησε αυτό να είναι μια μοναδική περίπτωση, σε ποιο βαθμό σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική που σας περιέγραψα θα περιλαμβάνει και μια δημοσιονομική ένωση και κυρίως μεταβιβάσεις πληρωμών, προφανώς στοχευμένες απέναντι στις προκλήσεις που έχουν την επόμενη μέρα. Και εκεί, στο θέμα των επενδύσεων, προσέξτε, πλέον τι βλέπουμε, να μην το ξεχνάνε και οι ακροατές μας, πώς θα κάνουμε τόσο την ελληνική κοινωνία και τη χώρα μας, όσο και τις ευρωπαϊκές, περισσότερο θωρακισμένες με όρους ανθεκτικότητας, διότι θα έχουμε μια σειρά κρίσεων στο μέλλον, ειδικά απέναντι σε μια ήπειρο
που λόγω και όλων αυτών των ωφελημάτων που υπήρχαν, ξέρετε, νομίζαμε ότι θα είμαστε πάντοτε προστατευμένοι, θα ξεβολευτούμε. Αλλά έχουμε κλιματική κρίση, θα έχουμε και νέες προστατευτικές ροές, έχουμε όλα αυτά τα γεωπολιτικά. Εδώ δηλαδή είναι πώς να χρησιμοποιηθούν κονδύλια, θαραλέες πανευρωπαϊκές λύσεις, μεταβιβάσεις πληρωμών, με πρόσημο όμως που συγκεκριμένα θα θωρακίσουν τους τομείς πολιτικής που θα είναι η αιχμή για την επόμενη μέρα. Και εδώ το κράτος έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Περισσότερο, αν θέλετε, πρωταγωνιστικό, προτάσσοντας αυτά τα ζητήματα και ιεραρχώντας, αν θέλετε, αυτές τις προτεραιότητες. Διότι από εκεί και πέρα, στο κομμάτι καθαρά το δημοσιονομικό, νομίζω ότι αντιλαμβάνομαστε όλοι, θα δείτε ενδεχομένως ακόμα και χώρες που είχαν μεγάλες αντιστάσεις σε αυτό. Δεν λέω να κόψεις χρήμα, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να μπεις, αν θέλετε, σε μια περίοδο που μια νέα μορφή σχεδίου Μάρσαλ, αλλά χωρίς τους Αμερικανούς, θα πρέπει να υπάρξει, προκειμένου, αν θέλει η Ευρώπη, να συνεχίσει να είναι κεντρικό υποκείμενο των διεθνών σχέσεων τα χρόνια και κυρίως τις δεκαετίες που έρχονται. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος, αυτή είναι η τελευταία υπηρεσία φύπνισης που προσφέρεται, να απαξιωθούμε σε ένα αντικείμενο. Και εδώ νομίζω πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο το διακύβευμα που υπάρχει για την επόμενη μέρα. Και είναι ένα τεστ ηγεσίας συνολικότερα για τις κυβερνήσεις. Σε ποιο βαθμό στις δημοκρατίες δεν είναι πολλά πράγματα δεδομένα, πώς πρέπει να εκλαϊκευθούν πολλά ζητήματα και αναγκαστικά, αν θέλετε, να προετοιμαστεί και ο πολίτης για ένα τίμημα σε πρώτο χρόνο, όχι μεσοπρόθεσμα, που θα υπάρχει για να διατηρηθεί αυτή η πορεία. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε στο λίγο χρόνο που σας απομένει και μας απομένει, με αυτό που υπονοήσατε περί περιφερειακών δυνάμεων, Τουρκία δηλαδή. Κοιτάξτε, εδώ λέμε για τη δική μας στάση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου ότι δεν μπορούσε να είναι διαφορετική. Αλλά η στάση συμμάχων και εταίρων είναι τελικά διαφορετική, διότι έχεις μια Τουρκία που έχει εισβάλει ως τώρα σε Κύπρο, Συρία, Λιβύη, Ιράκ, εξοντώνει συστηματικά τους Κούρδους και όμως με τις ευλογίες και της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πυρηνικά εργοστάσια χτίζει και εμφανίζεται ως ειρηνοποιός και Μπάιρακταρ δίνει στην Ουκρανία και στις κυρώσεις δεν μετέχει στη Ρωσία. Εδώ. Ωραία. Επειδή ξέρετε δεν είναι συγκρίσιμες ακριβώς όλες οι περιπτώσεις, υπό την έννοια αντί να βλέπουμε κάθε φορά το τι κάνει η Τουρκία, το ζήτημα είναι αυτή τη φορά να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς ένα παράθυρο ευκαιρίας, ειδικά απέναντι σε αυτή την Τουρκία που περιγράφεται. Εγώ, κύριε Σέρβο μου, δεν βλέπω τι κάνει η Τουρκία. Βλέπω τι κάνουν οι εταίροι και σύμμαχοι εναντί της Τουρκίας. Αυτό είναι ακριβώς, που είναι ο προβλήματος. Αλλά αυτά τα βλέπετε σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο, όταν με το καλό θα πάμε και θα χρειαστούμε μια άλλη εκπομπή σε επίπεδο μεγαλύτερης εικόνας, ενώ καθαρά σε περιφερειακό επίπεδο, θα αξιολογήσουμε τι θα απαιτηθεί από την πλευρά της Τουρκίας ή τι μπορεί να ζητήσει η Τουρκία από τους δυτικούς όσον αφορά μια στρατηγική εξισορρόπησης της Ρωσίας, θα την έλεγα περισσότερο προς Μαύρη Θάλασσα, Κεντρική Ασία και Νότιο Κάφκασο. Άρα, πού είναι η ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το τραπέζι που θα αναζητήσει η Τουρκία συνεννοήσεις? Δεν τα πέταξε τυχαία ο κύριος Ερντογάν στην ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική της Ασφάλειας. Σε αυτή τη διαδικασία, εάν και κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να βάλει ως προαπαιτούμενο και ως προϋπόθεση όλα τα ζητήματά μας, που πλέον πέρα από το εθνικό μας παράδειγμα, πέρα από το διεθνές δίκαιο που αναφέρεται, αναβαπτίζονται στο πλαίσιο το πώς η Δύση θέλει να αποκρούσει τέτοιες πολιτικές. Αν αυτό το παράθυρο χαθεί, η ανησυχία η δική μου είναι ότι μεσομακροπρόθεσμα θα δούμε την Τουρκία να επιστρέφει σε αυτές τις πολιτικές, τις αναθεωρητικές. Εδώ όμως ο πρώτος λόγος ανήκει σε εμάς και ειδικά το λέω και στους ακροατές μας για να αποκατασταθούν και τα κακώς κείμενα από μια αλληλεγγύη που πήραμε και δεν δώσαμε στο παρελθόν όσον αφορά την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Εδώ η διεκδικητική και σκληρή διαπραγμάτευση πρέπει να ξεκινήσει με τους δυτικούς. Όχι να περιμένουμε εμείς, αν και κατά πόσο η Δύση θα βάλει και τα δικά μας τα θέματα στο τραπέζι με την Τουρκία και ενδεχομένως με το δικό της εθνικό συμφέρον, και καλά θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα το πώς θα διεκδικήσει, και σας το λέω πολύ προσεκτικά αυτά, τη συνειδιοκτησία του εγχειρήματος, τη συμμετοχή της με ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη που θα εδράζεται σε αυτά που λέει σήμερα και όχι αυτά που μπορεί να λέει αύριο και μεθαύριο η Ελλάδα και η Δύση. Και να δούμε κιόλας ότι και για την Ελλάδα υπάρχει μια γεωπολιτική ενδεχομένως αναβάθμιση που πρέπει να αξιολογήσουμε. Μη μας πιάνει μια μίζερη προσέγγιση έναντι της Τουρκίας. Έχετε δίκιο. Αντιθέτως, αν δεν το κάνουμε,
επειδή εκτιμώ πάρα πολύ την τουρκική διπλωματία και το πώς πορεύεται την τελευταία δεκαετία, δεν είναι απίθανο η Τουρκία, όσον αφορά τα πιθανά της ανταλλάγματα, να ζητήσει κάτι και από παιδιά που μας ενδιαφέρουν. Άρα από εκεί να ξεκινήσει η διεκδικητική διαπραγμάτευση και σε δεύτερο χρόνο, εφόσον τα αποδεχτεί αυτά η Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αλλά με όρους και προϋποθέσεις αυτούς που σας περιέγραψα και όχι με όρους και συντεταγμένες της γαλάζιας πατρίδας μεταξύ άλλων. Έχετε δίκιο κύριε Σέρμπο, και να μην μας πιάνει το από κάτω, δεν είναι μόνο τα στενά, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι οι τρεις πύλες εισόδου από το Αιγαίο για τα στενά που είναι επί εξίσου κρίσιμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αυτές οι πύλες έχουν προκαλέσει ανανεωμένο ενδιαφέρον, διότι σας θυμίζω, πέρα από το θέμα της Ουκρανίας κλπ, υπάρχει και όλη η κάθοδος της Ρωσίας στα θερμά νερά της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή να βλέπουμε κι εμείς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά επαναλαμβάνω, έχεις ένα παράθυρο. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει αργότερα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για την Ελλάδα. Σωτήρη Σέρμπος, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλος σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέρμπο. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.